Νικόλας Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής μας και εδώ στον Όμιλο της Κρήτη TV. Την καλησπέρα μου, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο διαχρονικά και δημοσιογραφικά μας απασχολεί. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με αυτοχειρίες, έχει να κάνει με τις αυτοκτονίες. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν γραφτεί, ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ότι συνάνθρωποι μας ζορίστηκαν οικονομικά με αποτέλεσμα να προχωρήσουν... Στο απονενοημένο. Ακριβώς. Ωστόσο, θέλω λίγο να εστιάσουμε στους ενστόλους. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό με τους δύο αστυνομικούς στην Ανατολική Κρήτη, δύο νέοι άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτόνησαν, να εστιάσουμε λίγο στην ψυχολογική κατάσταση ενός επαγγέλματος, μην στοχοποιήσουμε τους αστυνομικούς, να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης και να πάμε γενικά σε επαγγέλματα ενιστόλων, για τους λόγους που πιέζονται, για τις ευκαιρίες που έχουν να μιλήσουν και δεν μιλούν και για το τραγικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Και δεδομένου του ότι, Νίκο, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα επάγγελμα ειδικά των αστυνομικών, αλλά γενικότερα των ενιστόλων, πρόκειται για ένα επάγγελμα το οποίο γενικότερα η στολή, ξέρεις, περιορίζει, είναι αρκετά βαριά, υπό την έννοια του ότι ίσως δεν έχεις και την πολυτέλεια να εκφράσεις το συναίσθημά σου. Πολλές φορές δεν έχεις και την πολυτέλεια να γυρίσεις και να πεις το πόσο άσχημα είσαι, το πόσο δύσκολα νιώθεις. Ίσως αισθάνεσαι το ότι θα περιθωριοποιηθείς, ίσως έχεις ανδρωθεί μέσα σε ένα σώμα το οποίο, αν μη τι άλλο, λειτουργεί και πρέπει ίσως να λειτουργεί με κάποιο τρόπο, έτσι ούτως ώστε να περιορίζω κάποια δυσάρεστα, εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να μιλήσουμε, δυσάρεστα συναισθήματα. Θα σου έλεγα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ωστόσο ισχύει γενικότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, ότι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι αυτοχειρίες των ενστόλων αστυνομικών είναι περίπου διπλάσιες έως τριπλάσιες ανάλογα με τη χρονιά, γενικότερα σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα μου πεις τώρα στην Ελλάδα τι γίνεται. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα θολά. Ίσως γιατί υποκαταγράφονται οι αυτοχειρίες, πολλές δηλαδή αυτοχειρίες ούτως ή άλλως με κάποιο τρόπο καταγράφονται γενικότερα σαν φυσιολογικοί θάνατοι, για δύο λόγους. Σε πρώτο λόγο, αφορά αυτό που αφορά και όλες οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, το στίγμα. Είναι αρκετά ντροπή εντός εισαγωγικών, για την ακρίβεια ήταν αρκετά ντροπή να μιλήσουμε για αυτοχειρία κάποιου προσφυλούς μας προσώπου μέχρι πρότινος, δυστυχώς. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι η Ελστάτ ουσιαστικά καταγράφει όλες τις αυτοχειρίες των ενστόλων μαζί. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν έχουμε την πολυτέλεια να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ποιες αυτοχειρίες αφορούν γενικότερα την ελληνική αστυνομία, ποιες αφορούν το στρατό. Γενικότερα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα ακόμα μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Έχουμε ετοιμάσει μία μεγάλη παρουσίαση για να πιάσουμε όλες τις πτυχές και όλες τις παραμέτρους ενός φαινομένου που ανησυχεί και προβληματίζει. Λοιπόν, μύθοι γύρω από την αυτοκτονία. Να ξεκινήσουμε λίγο με τους μύθους. Μύθους γύρω από την αυτοκτονία, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί μύθοι. Ουσιαστικά θα τους δούμε στην πορεία. Και οι οποίοι γενικότερα, ξέρεις, συντηρούνται για πολλά χρόνια. Πρώτος μύθος είναι όταν συζητάμε για αυτοκτονία, όταν το συζητάμε, γενικότερα αυξάνονται. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει. Θα σου έλεγα το αντίθετο ισχύει, ότι όταν έχουμε μια ενσυναισθητική συζήτηση, δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε συζήτηση με ενσυναίσθηση, του στυλ καταλαβαίνω το πώς αισθάνεται, καταλαβαίνω το πώς αισθάνεται ο άλλος, κάνει γενικότερα τον επίδοξο αυτόχειρα αυτή η συζήτηση να αισθανθεί ανακούφιση και επιθυμία, ούτως ώστε να μπορέσει να ανοιχτεί και άρα με κάποιο τρόπο να ξεπεράσει το σκόπελο, το δύσκολο σκόπελο τον οποίο έχει. Νίκο, θέλω να σου πω κάτι προσωπικό. Όλα αυτά τα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας αποφεύγω να αναφέρομαι σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με αυτοκτονία. Και μάλιστα στο είπα και μου λες είναι μύθος. Γιατί πίστευα ότι και πιστεύω ότι όσο περισσότερο μπαίνουμε στη διαδικασία συζήτησης, τόσο περισσότερο βάζουμε τον άλλο σε μία σκέψη να το επεξεργαστεί, να το δουλέψει, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Είναι μύθος. Θα σου έλεγα ότι είναι μύθος και εξαρτάται βεβαίως και τι είδους συζήτηση κάνουμε από εκεί και πέρα. Εάν θα εμπλακούμε σε μια συζήτηση με κάποιον δυνητικό αυτόχειρα του ότι όχι, δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί να το κάνεις, ίσως πρέπει να το κάνεις, ίσως. Είναι μια συζήτηση αυτή η οποία σίγουρα δεν βοηθάει. Αν όμως του δείξουμε το πώς αισθάνεται εκείνη τη στιγμή, μπούμε στα παπούτσια του, προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το πώς αισθάνεται αυτός και κάνουμε μια καλή συζήτηση ουσιαστικά, ακόμα και δημοσιογραφικά, ξέρεις, με κάποιο τρόπο. Ουσιαστικά του περιγράψουμε, για παράδειγμα, το ότι σκόπελος είναι, θα περάσει. Υπάρχει λύση. Έχει τη δυνατότητα να αποτανθεί κάπου. Οπότε λοιπόν, με κάποιο τρόπο θα μπορέσει να ξεπεράσει μια δύσκολη κατάσταση και να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση. Άρα λοιπόν, ναι, είναι ένας μύθος το όταν το συζητάμε αυξάνονται. Εξαρτάται το πώς το συζητάμε, εξαρτάται. Καταρρύπτει ένα μύθο. Εξαρτάται ακριβώς. Είναι ένας βασικότατος μύθος, ο οποίος ισχύει και ίσχυε
περισσότερο. Ξέρεις, αυτός ο μύθος, σου έλεγα, βασίζεται στο συλλογικό ασυνείδητο, το ότι λίγος πολύ όλοι φοβόμαστε το θάνατο, και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο φοβόμαστε δυνητικά την αυτοχειρία, και άρα δεν θέλουμε να την ακουμπήσουμε, δεν θέλουμε να την αγγίξουμε. Γιατί επρόκειτο τουλάχιστον μέχρι πρότινος για ανθρώπους οι οποίοι ήταν, ζούσαν, κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας. Ήταν, και όπως θα δούμε στην πορεία, είχαν κάποιο είδος παθολογία, ίσως και όχι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο είναι το όποιος το απειλεί δεν το κάνει. Δεύτερος μύθος, βασικός μύθος, τον έχουμε πει πολλές φορές. Θα λέγαμε ότι περίπου στο 80% μεσοσταθμικά των ανθρώπων οι οποίοι γενικότερα απειλούν για αυτοχειρία, θα λέγαμε ότι το κάνουν ουσιαστικά. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο αυτός ο οποίος απειλεί για αυτοχειρία έχει ένα λόγο παραπάνω, τόσο ώστε να το κάνει. Άρα λοιπόν χτυπάει κάτι και πρέπει να ηχεί ένα καμπανάκι ουσιαστικά στα αυτιά μας. Το επόμενο είναι ότι είναι πράξη παραλογισμού. Ο αυτοχειρας βεβαίως δεν το βλέπει σαν πράξη παραλογισμού. Εμείς μπορεί να το βλέπουμε απ' έξω σαν πράξη παραλογισμού. Ο αυτοχειρας ίσως το βλέπει σαν μόνη διέξοδο. Και αυτό οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε, ότι υπάρχει διέξοδος, και αυτή η διέξοδος ίσως πολλές φορές είναι πολύ κοντά μας, τόσο ώστε να μπορέσουμε να την κινητοποιήσουμε και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη κατάσταση. Το επόμενο μύθος είναι ότι το κάνουν οι διαταραγμένοι. Ξέρεις ότι υπάρχει διαταραχή ουσιαστικά. Ναι, υπάρχει διαταραχή πολλές φορές πίσω από την αυτοχειρία, ίσως σε ποσοστό 70%, 70-65%, αλλά ωστόσο δεν ισχύει αυτό στο 100% των περιπτώσεων. Θα σου έλεγα ότι στο 100% των περιπτώσεων σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται αβοήθητοι, αισθάνονται εκείνη τη στιγμή μοναξιά, απελπισία, έλλειψη ουσιαστικά συμπαράστασης και μια συναισθηματική φόρτιση, η οποία πολλές φορές τους οδηγεί στο απονενοημένο. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν έχουν διέξοδο. Αν θέλεις, βλέπουν την αυτοχειρία σαν μόνη διέξοδο, και αυτό το οποίο πρέπει να μένει ουσιαστικά μέσα από τέτοιες παρουσιάσεις είναι ότι υπάρχει πολλές φορές διέξοδο και, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι δίπλα μας. Μάλιστα. Επόμενος μύθος είναι το ότι κληρονομείται. Μύθος και αυτός, ξέρεις, παρατηρείται γενικότερα μια κληρονομικότητα, αλλά θα σου έλεγα ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί ένας ανεξάρτητος γενετικός παράγοντας, ο οποίος να λέει ότι με κάποιο τρόπο υπάρχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο, το οποίο το έχω εγώ, και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο θα το κληρονομήσω στα παιδιά μου. Ίσως με κάποιο τρόπο υπάρχει και το περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον είναι αρκετά δυστοπικό, δύσκολο, ψυχοπιεστικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να υπάρχει σε κάποιες οικογένειες. Και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο ίσως να ισχύει από τον πατέρα στο γιο. Αλλά ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο το γιατί και το πώς κληρονομείται. Επόμενος μύθος λοιπόν. Το επόμενο είναι ότι μια φορά αυτοκτονικός, πάντα αυτοκτονικός. Γενικότερα αυτό που ισχύει είναι ότι όταν ξεπεράσω το σκόπελο, όταν ξεπεράσω τη δυσκολία μου, συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έχω, ουσιαστικά θα προχωρήσω παρακάτω, και πολλές φορές έχω τη δυνατότητα, εφόσον μπορέσω και το αντιμετωπίσω σωστά, παίρνοντας ίσως και την αντίστοιχη ψυχιατρική ή ψυχολογική παρακολούθηση την οποία πρέπει να έχω, με κάποιο τρόπο λοιπόν θα μπορέσω να αντιμετωπίσω μια δύσκολη κατάσταση, και άρα λοιπόν θα ξεπεράσω το πρόβλημα αυτό το οποίο εν δυνάμει έχω τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το επόμενο είναι ότι αν επιβιώσω, αν επιβιώσει δηλαδή κάποιος, ο κίνδυνος ουσιαστικά μηδενίζεται. Δεν ισχύει βεβαίως, δεδομένου ότι η περίοδος εφορίας αυτή η οποία ακολουθεί, ειδικά σε κάποιες παθολογίες, για παράδειγμα η διπολική νόσος, όταν έχω εφορία ουσιαστικά στη συνέχεια, άρα λοιπόν τι κάνω, έχω τη δυνατότητα, το κουράγιο να κάνω το απονενοημένο. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο η περίοδος εφορίας αυτή η οποία ακολουθεί, μάλλον και στη συνέχεια χτυπάει επίσης ένα καμπανάκι, και πρέπει να υπάρχει ένα καμπανάκι. Το επόμενο είναι ότι μοιράζεται υπάρχοντά του, άρα λοιπόν αυτό ισοδυναμεί με ανάκαμψη. Δεν είναι ανάκαμψη πολλές φορές αυτό. Αυτό πολλές φορές είναι ότι η προσφορά αυτή ισοδυναμεί με την τελευταία επιθυμία του, ίσως τη διαθήκη του σε ένα σημείο την οποία κάνει κάποιος, και μοιράζει τα υπάρχοντά του. Ίσως είναι καμπανάκια όλα αυτά τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να μας προβληματίσουν σαν άμεσο ή έμεσο οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον. Το επόμενο είναι ότι πρόκειται για παρορμητικά άτομα. Βεβαίως, πολλές φορές η αυτοκτονία είναι πράξη παρόρμησης. Αλλά θα σου έλεγα ότι η πετυχημένη αυτοχειρία, η οποία αφορά συνήθως ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει δηλαδή στην αυτοκτονία τους, είναι άτομα τα οποία μάλλον δεν είναι και τόσο παρορμητικά. Είναι άτομα τα οποία το έχουν σχεδιάσει πολύ καλά. Και άρα λοιπόν δυστυχώς δεν έχουν δώσει καμία δυνατότητα στον εαυτό τους να ξεφύγουν από μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Και στους γύρω τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους βοηθήσουν. Το επόμενο και το τελευταίο βεβαίως, που είναι και μύθος, ότι αφορά τους ευκατάστατους. Θα σου έλεγα το τελείως αντίθετο ισχύει. Ίσως οι περισσότερο ηχηρές αυτοκτονίες, και είδαμε αρκετές τέτοιες αυτοκτονίες ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν έξω οικονομικά, όπως έλεγε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, ήταν οι αυτοκτονίες οι οποίες αφορούσαν ευκατάστατους. Ίσως είναι και αυτές οι οποίες περισσότερο μπορούμε να τις δούμε εμείς οι υπόλοιποι. Θα σου έλεγα το αντίθετο ισχύει. Μάλλον αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλό οικονομικό μπάτζετ τις περισσότερες φορές. Μάλλον αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Φαίνεται ότι άλλων των 60, άντρας, ο οποίος είναι μόνος του, ο οποίος έχει μπλέξει ουσιαστικά στη χρήση, στην κατάχρηση του αλκοόλ, είναι άνθρωπος ο οποίος πιθανά έχει πενθήσει, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κατάθλιψη. Μάλλον είναι ο υπαριθμόν ένα επικίνδυνος άνθρωπος για την αυτοχειρία, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
Επόμενος πίνακας είναι τα ψυχοπιεστικά στοιχεία του επαγγέλματος. Του επαγγέλματος του αστυνομικού, του επαγγέλματος του ένστολου, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλά ψυχοπιεστικά στοιχεία. Πρώτον, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα θανάτου και τραυματισμού. Έτσι. Μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο παίζει με το θάνατο, παίζει με τον τραυματισμό. Άρα λοιπόν είναι μια πίεση συνεχή στην οποία βρίσκεται ο αστυνόμος, ο οποίος ουσιαστικά κάνει αυτό το επάγγελμα. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένα περιβάλλον απρόβλεπτο και εχθρικό. Προφανώς δεν έχει να κάνει με το καλύτερο κομμάτι της κοινωνίας πολλές φορές ο αστυνομικός. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο υπάρχει ένα απρόβλεπτο περιβάλλον και αρκετά εχθρικό περιβάλλον. Θα σου έλεγα ότι ακόμα και το ότι υπάρχουν ωράρια τα οποία αλλάζουν, πιέζουν τον οργανισμό. Δηλαδή του στείλω ότι σήμερα είμαι πρωινός, αύριο είμαι απογευματινός, αντιμεθαύριο είμαι βραδινός. Άρα λοιπόν είναι ένα πιεστικό ωράριο το οποίο πιέζει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Το επόμενο είναι η ακούσια τοποθέτηση. Πολλές φορές είναι η ακούσια η τοποθέτησή μου σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Δεν θέλω εγώ δηλαδή να βρεθώ σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Ακούσια τοποθέτηση. Άρα λοιπόν, όταν βρίσκομαι σε αυτήν την υπηρεσία και είμαι εξαναγκασμένος να μείνω για αρκετό χρονικό διάστημα, με κάποιο τρόπο λοιπόν πιέζομαι πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές δυστυχώς υπάρχει ψυχοπιεστική διοίκηση. Bullying ή αλλιώς mobbing το οποίο μπορεί να υπάρχει, το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά. Όχι μόνο βέβαια στους ένστολους, αλλά και στους ένστολους, ίσως εκεί επειδή υπάρχει η πειθαρχία, ίσως εκεί επειδή υπάρχει το ότι ο ανώτερος πρέπει με κάποιο τρόπο να διοικεί τον κατώτερο. Άρα λοιπόν εκεί είναι ακόμα πιο πιεστικά τα πράγματα σε σχέση με μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Το επόμενο είναι η εχεμήθεια. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει εύκολα. Τι να πει, προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τα οποία αφορούν τη δουλειά του. Σε καμία περίπτωση. Άρα, λοιπόν, πιέζεται πολύ περισσότερο. Άρα, λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ζορίζεται πολύ περισσότερο. Το επόμενο είναι η καχυποψία, η οποία και η αναγκαστική πίστη την οποία πρέπει να έχει ουσιαστικά. Δηλαδή, ότι πρέπει αναγκαστικά να πιστεύει κάποια πράγματα. Ξέρεις, με κάποιο τρόπο, εγώ μπορώ να είμαι αστυνομικός και να βρεθώ απέναντι σε μια πορεία, για παράδειγμα, που να πρέπει να καταστήλω εντός αγωγικών μια πορεία κάποιων συνταξιούχων, πράγμα το οποίο το έχουμε δει, και σαν συνταξιούχος απέναντι μπορεί να είναι ο πατέρας μου με κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή δημιουργείται μια πίεση ψυχολογική. Ακριβώς, πίεση αναγκαστική, την οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να ανταπεξέλθω. Πρέπει να βρεθώ γιατί πρέπει να υπακούσω. Άρα λοιπόν πολύ πιεστική κατάσταση. Και αυτή. Το επόμενο, καχυποψία, το οποίο λέγαμε. Ξέρεις, εκεί ακριβώς ο καχύποπτος αστυνομικός πολλές φορές, δυστυχώς που το λέμε, είναι και ο καλός αστυνομικός. Ξέρεις, ενώ η καχυποψία γενικότερα δεν θεωρείται μια αρετή την οποία μπορεί να έχει κάποιος, ο καχύποπτος είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται πριν από τον άλλον για κάτι άλλο. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο εκεί θα σου έλεγα ότι διαχωρίζονται και οι ρόλοι των αστυνομικών, καλός-κακός, δίκαιος-άδικος, φυσιολογική-προβληματική, και άρα λοιπόν εκεί είναι μια επίσης πιεστική κατάσταση. Και προφανώς από εκεί και πέρα η καταπίεση κάποιων συναισθημάτων, η οποία είναι για παράδειγμα το άγχος, ο φόβος, ξέρεις, καταπιέζω συναισθήματα τα οποία με κάποιο τρόπο είναι πρωτογενή συναισθήματα, βασικά συναισθήματα. Δηλαδή, ο καλός αστυνομικός εντός εισαγωγικών, κυρίως έτσι όπως λειτουργεί, προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό, είναι αυτός ο οποίος δεν φοβάται. Είναι αυτός ο οποίος δεν έχει άγχος. Το αντίθετο πιστεύω, ότι ο καλός είναι αυτός ο οποίος φοβάται, αλλά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αγχώνεται, αλλά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο υπάρχει μια λάθος, κακώς κείμενη άποψη, πίστη που με κάποιο τρόπο λειτουργεί πιεστικά σε όλους τους ένστολους και δύστους αστυνομικούς. Επόμενος πίνακας, αυτοχειρίες ενστόλων. Τι υπάρχει σε αυτοχειρίες ενστόλων? Κάτι το οποίο υπάρχει λίγος πολύ σε όλες τις αυτοχειρίες. Συνήθως ιστορικό κατάθλιψης. Περίπου στις μισές αυτοχειρίες υπάρχει ιστορικό κατάθλιψης βεβαίως. Απελπισία, αβοηθητότητα. Ο άνθρωπος αισθάνεται απελπισμένος και αβοήθητος. Επένδυση στον επαγγελματικό ρόλο. Το κάνουν γενικότερα όλοι οι αστυνομικοί. Επενδύουν πολύ στον επαγγελματικό ρόλο. Ξέρεις, τη φοράω τη στολή μου εντός εισαγωγικών, μεταφορικά και κυριολεκτικά βέβαια. Φοράω το ρόλο μου πολλές φορές. Αισθάνομαι δηλαδή έτσι ακόμα και όταν βρίσκομαι εκτός υπηρεσίας. Άλλωστε το έχουμε δει πολλές φορές. Εκτός υπηρεσίας αστυνομικοί, οι οποίοι υπερβάλλουν και λειτουργούν θετικά με κάποιο τρόπο συλλαμβάνοντας παραβατικές συμπεριφορές κτλ. Για το κοινωνικό συμφέρον. Ακριβώς, για το κοινωνικό συμφέρον. Το έχουμε δει. Το επόμενο είναι η έντονη αντίδραση όταν απειλείται η εικόνα τους. Δηλαδή, έχω με κάποιο τρόπο έντονη αντίδραση όταν απειλείται η εικόνα μου. Το image, αυτό το οποίο έχω φτιάξει ο ίδιος, το οποίο είναι αρκετά πιεστικό. Άρα, λοιπόν, λειτουργώ αρκετά έντονα. Επόμενος πίνακας, προβλήματα προσωπικά, επαγγελματικά. Πάρα πολύ βασικό. Ξέρεις, στη γραμμή κλήσης για τις αυτοχειρίες των ενστόλων, φάνηκε, όπου είναι μια γραμμή κλήσης η οποία λαμβάνει περίπου γύρω στα 1000 τηλέφωνα το χρόνο. Φάνηκε ότι τα προσωπικά προβλήματα είναι τα πρώτα τα οποία έρχονται. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα προσωπικά προβλήματα λειτουργούν πολλαπλασιαστικά με τα επαγγελματικά. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος στον προσωπικό του τομέα έχει αρκετά προβλήματα, με κάποιο τρόπο βρίσκεται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον το οποίο λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να βγάλει το συναίσθημά του, να βγάλει το πώς αισθάνεται. Και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο λειτουργεί άρα άσχημα πάρα πολύ. Μάλιστα χαρακτηριστικά από τα συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή, τα πρώτα προβλήματα τα οποία υπήρχαν ήταν τα ενδοοικογενειακά,
Τα δεύτερα προβλήματα που ανέφεραν οι ένστολοι ήταν ερωτικής φύσεως, το τρίτο ήταν προβλήματα που αφορούσαν στο πένθος και τέταρτον ήταν τα προβλήματα που αφορούσαν τα επαγγελματικά προβλήματα. Στην τέταρτη θέση τα επαγγελματικά προβλήματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μάλλον τα προσωπικά λειτουργούν αθρηστικά με τα επαγγελματικά. Επένδυση στο επάγγελμα, το οποίο είναι και η ταυτότητά μου, το φοράω το επάγγελμα, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Και πεποίθηση της αυτοδυναμίας που ίσως πρέπει να υπάρχει και το αλάθητο το οποίο περιμένω εγώ από τον εαυτό μου και η κοινωνία περιμένει από εμένα. Όλοι περιμένουμε αλάθητο τον αστυνομικό. Άρα λοιπόν σκέψου πόσο πιεστικό είναι αυτό για ένα αστυνομικό, ο οποίος μπορεί να είναι και μικρό σε ηλικία και να μην έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να το συνειδητοποιήσει αυτό. Και ο ίδιος δηλαδή περιμένει από τον εαυτό του το αλάθητο, όπως επίσης ας πούμε και εμείς περιμένουμε το αλάθητο από τον αστυνομικό. Και το επόμενο προφανώς είναι η ανάγκη κοινωνικής αποδοχής. Δηλαδή, είναι η ανάγκη την οποία έχει ο ίδιος από την κοινωνική αποδοχή, η οποία ίσως το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια δεν είναι ξεκάθαρη. Θυμήσου, για παράδειγμα, το ρόλο τον οποίο είχε αστυνομικός στις παλιότερες κοινωνίες. Θα σου έλεγα ότι αυτοί οι δύο παράγοντες, ο 7 και ο 8 δηλαδή, αν λειτουργήσουν μαζί με κάποιο τρόπο, λειτουργούν πολύ πιεστικά στην ψυχοσύνθεση του αστυνομικού. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε το πόσο ζορίζονται, το πόσο αγχώνται οι αστυνομικοί. Περνάμε στον επόμενο πίνακα. Διχοτομική σκέψη, η οποία μπορεί να υπάρχει, του μαύρου άσπρου που λέγαμε. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί και έτσι πρέπει να λειτουργεί ίσως πολλές φορές ο αστυνομικός. Τάχυση για δράση υπό στρες. Η αυτοκτονία είναι η μόνη διέξοδος. Υπάρχει τάση για δράση, πάντα υπάρχει τάση για δράση στην αστυνομία. Άρα λοιπόν σκέψου ότι υπό στρες η αυτοκτονία σε κάποιον άνθρωπο φαντάζει μόνη διέξοδος. Άρα δρά όπως είχε μάθει να δρά στη δουλειά του και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο λειτουργεί έτσι ώστε να μπορέσει να βρει τη διέξοδο αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το επόμενο είναι η εύκολη πρόσβαση στα όπλα, δηλαδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα όπλα, έστω και αν οι τελευταίες τουλάχιστον αυτοχειρίες των αστυνομικών που είδαμε δεν αφορούσαν όπλα, αφορούσαν τον πιο δημοφιλή εντός αγωγικών τρόπο αυτοχειρίας, δηλαδή την αγχώνη. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, πρόληψη των αυτοκτονιών των εύκολων. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Η άμεση παρέμβαση που πρέπει να υπάρχει στο πρόβλημα, ούτως ώστε να μετριαστούν τα παθολογικά στοιχεία αυτά που αναφέραμε, δηλαδή η κατάθλιψη, το άγχος, ο πανικός, τον οποίο μπορεί να έχει, η πίεση, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο μπορεί να έχει ο ένστολος. Το επόμενο είναι θεωρητική κατάρτιση που πρέπει να υπάρχει και πρακτική εξάσκηση. Πολύ σημαντικό και αυτό. Συχνή ψυχιατρική, ψυχολογική αξιολόγηση. Αν έχω ακούσει, δεν το γνωρίζω αυτό. Ίσως δεν είναι και τόσο συχνή, από την έννοια του ότι είναι ανά 2 ή 3 χρόνια. Ίσως ανά 2 ή 3 χρόνια είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε να είναι ίσως λίγο πιο συχνά. Και προφανώς κάτι βασικότερο, ίσως το βασικότερο, το τελευταίο είναι μια παραπομπή που δεν στιγματίζει. Πολλές φορές ξέρεις ένα περιβάλλον το οποίο δεν δέχεται την αδυναμία εντός αγωγικών, για μένα προφανώς δεν είναι αδυναμία, αλλά αυτό φαντάζει αδυναμία πιθανά στα μάτια κάποιων συναδέλφων. Αυτή η παραπομπή δεν θα πρέπει να στιγματίζει. Δεν θα πρέπει δηλαδή αυτός ο οποίος πηγαίνει στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρο να είναι τρελός. Δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος με κάποιο τρόπο αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία είναι δυσεπίλητα. Πρέπει να είναι ο συνειδητοποιημένος, ο οποίος καταλαβαίνει τι του συμβαίνει και ο οποίος χτυπάει την πόρτα ενός ειδικού ώστε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση δύσκολη. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Τα προειδοποιητικά σημάδια, τα οποία είναι λεκτικά και μη λεκτικά σημάδια. Τα οποία λίγος πολύ αφορούν και τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπες κατηγορίες των ανθρώπων, αλλά ωστόσο και για τους αστυνομικούς είναι το ίδιο. Η επιθυμία θανάτου, η αυτοκτονική πρόθεση, η οποία είναι, είτε άμεση επιθυμία θανάτου, του στυλ, για παράδειγμα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος παρακινεί και παίζει με το όπλο και το στρέφει πολλές φορές επάνω του, όπως επίσης και μια έμεση επιθυμία θανάτου, λέγοντας, για παράδειγμα, δεν αξίζει να ζεις. Είναι μια άμεση-έμεση επιθυμία θανάτου. Το δεύτερο είναι ευερεθιστότητα ή εχθρότητα. Ξέρεις, πολλές φορές αυτή η εχθρότητα η οποία υπάρχει προς τους γύρω, ναι, στρέφεται προς τον εαυτό σου και άρα λοιπόν, όταν είσαι πιεσμένος, στρέφεις το όπλο ή, εν πάση περιπτώσει, κάνεις το αποεννοημένο, δεδομένου του ότι στρέφεις όλη αυτή την εχθρότητα που έχεις προς τον εαυτό σου. Το επόμενο είναι η παραχώρηση ελέγχου, δηλαδή με κάποιο τρόπο, εγώ ο οποίος είμαι πολύ αγχωμένος σε αυτή τη φάση, γιατί πολύ απλά μου συμβαίνει ό,τι μου συμβαίνει, παραχωρώ τον έλεγχο της ζωής μου σε σένα. Άρα δίνω το όπλο μου σε σένα. Άρα αγχώνομαι εγώ τόσο πολύ, δίνω το όπλο μου σε σένα και σου λέω κράτησέ το γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνω. Αυτό προφανώς είναι ένα λαμπάκι κόκκινο το οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να ηχήσει στα αυτιά των συναδέλφων, των οικείων που έχει μιλήσει, έχει πει κάτι τέτοιο ο αστυνομικός. Το επόμενο είναι συμπεριφορές παθητικής αυτοκτονίας οι οποίες υπάρχουν, δηλαδή πίνω, καπνίζω, τρέχω, συμμετέχω σε πολύ επικίνδυνες αποστολές, υπερβάλλω πολλές φορές τον εαυτό μου. Και άρα λοιπόν πολλές φορές βλέπουμε παθητικές αυτοκτονίες μέσα από τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες δυστυχώς δεν γίνονται τόσο άμεσα αντιληπτές από τον εργασιακό περίγυρο. Το επόμενο είναι νοσηρή ενασχόληση με αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, δηλαδή για παράδειγμα συλλέγω πληροφορίες, μιλώ, ασχολούμαι για παράδειγμα από εκεί πέρα, θυμίσου
αυτόν τον οποίο με κάποιο τρόπο σώσαμε πριν από 2 χρόνια. Μωρέ, τον καταλαβαίνω τώρα τι τραβούσε ο άνθρωπος. Ίσως και εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Και αυτό είναι μια συμπεριφορά αυτοκαταστροφική και ασχολούμαι συνεχώς με τέτοιου είδους αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Επόμενος πίνακας είναι ότι φαίνεται συγκαλυμμένος, γενικότερα συγκλονισμένος ουσιαστικά. Χώρισα, με έπνιξαν τα χρέη, αύριο με κάποιο τρόπο μπαίνω φυλακή. Είναι κάποιες έτσι ηχηρές προειδοποιήσεις τις οποίες μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν έχω άλλες επιλογές στη ζωή μου που μπορεί να ακούσουμε επίσης πολλές φορές. Μια περίεργη σχέση με τα όπλα, την οποία μπορεί να έχει κάποιος για παράδειγμα. Δηλαδή το έχω συνεχώς επάνω μου. Είναι η αντίθετη συμπεριφορά αυτού που το δίνει, αλλά με κάποιο τρόπο και η μία και η άλλη συμπεριφορά, ξέρεις. Είναι συμπεριφορές οι οποίες υποδηλώνουν ότι κάποιος με κάποιο τρόπο φοβάται για το απονενοημένο. Άρα λοιπόν αυτό ηχεί σαν κόκκινο λαμπάκι ουσιαστικά σε όλους τους γύρω. Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Συμμετέχω σε συμπεριφορές οι οποίες είναι αρκετά επικίνδυνες. Και από εκεί και πέρα κάτι το οποίο είπαμε και προηγουμένως, τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Δηλαδή τακτοποιεί ο αστυνομικός, ο ένστολος, εκκρεμότητες ουσιαστικά σε σχέση με διαθήκη, λογαριασμούς, προσωπικά, διάφορα αντικείμενα, πράγματα τα οποία είχε. Το επόμενο, παρεμβάσεις ουσιαστικά που μπορεί να γίνουν. Πρώτη παρέμβαση, να αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο στο πρώιμο στάδιο. Όσο πιο πρώιμα αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο, τόσο το καλύτερο. Δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό δίκτυο. Άρα λοιπόν, φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι, οι οποίοι με κάποιο τρόπο συνεργάζονται μεταξύ τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να παραπέμψουν το άτομο σε κάποιον επαγγελματία της ψυχικής υγείας. Προφανώς και η αστυνομία έχει αξιότατους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ο στιγματισμός αυτόν τον οποίο λέγαμε προηγουμένως. Κατανοήστε το πώς νιώθει. Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, κατανοώ πώς νιώθει, καταλαβαίνω πώς νιώθει και άρα λοιπόν του δίνω μια διέξοδο σε έναν άνθρωπο ο οποίος σε εκείνη τη φάση της ζωής του αισθάνεται ότι δεν έχει διέξοδο. Μειώνω την απομόνωσή του. Συνήθως ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το απονενοημένο, ένας άνθρωπος ο οποίος απομονώνεται. Άρα μειώνω την απομόνωσή του, δημιουργώντας έναν κοινωνικό ιστό, ο οποίος με κάποιο τρόπο τον αγκαλιάζει και τον βοηθάει στο να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος σε αυτή τη δυστοπική κατάσταση της ζωής του. Και το τελευταίο προφανώς είναι να αποτανθείτε σε ειδικό, δηλαδή με κάποιο τρόπο πρέπει να πάμε σε ειδικό, πρέπει να αποτανθεί κάποιο σε ειδικό, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία φαίνεται δύσκολη, είναι δύσκολη, αλλά ωστόσο όπως έλεγα προηγουμένως, εάν το αντιμετωπίσω σωστά, είναι απλά ένα σκόπελος που θα μπορέσω να το ξεπεράσω και να ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Μάλιστα. Η κεντρική ιδέα της παρουσίασης ποια είναι, το βασικό συμπέρασμα ποιο είναι? Ξέρεις, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η στολή δεν σε κάνει ατσάλινο, σίγουρα. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι πολλές φορές το βάρος της αξιοπρέπειας, το οποίο με κάποιο τρόπο συνοδεύει τη στολή, ίσως είναι πολύ βαρύ για κάποιους ανθρώπους και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο γονατίζουν. Νομίζω η κεντρική ιδέα είναι αυτό που ισχύει για όλες οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Ακόμα και αν γονατίσω, έχω τη δυνατότητα να σηκωθώ και να περπατήσω, να προχωρήσω. Υπάρχει διέξοδος, οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Ακόμα και σε μια κατηγορία η οποία είναι τόσο δύσκολη, τόσο αγχωτική και αγχωμένη και τόσο πιεσμένη. Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Για όλα υπάρχει λύση. Αυτό είναι το μότο της παρουσίασής μας και της στήλης μας.